μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι εκπρόσωποι των νικητών φτάνουν στο Παρίσι για να διαχειριστούν τη νίκη τους. Στις 5 Ιανουαρίου του 1919, στις Βαρσαλίες, στην αίθουσα καθρεπτών, αρχίζει το Συνέδριο Ειρήνης. Σκοπός του, ο διακανονισμός των διαφορών μεταξύ των εμπολέμων και η υπογραφή συνθήκων ειρήνης. Το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις συνθήκες με Βουλγαρία και Τουρκία για την τύχη της Θράκης και το βορειοεπιρωτικό ζήτημα. Δυνάμεις της Αντάντ, πριν τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου, είχαν αρχίσει να λαμβάνουν αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με βάση ότι θα έπρεπε να τεθεί τέρμα στην κυριαρχία της Τουρκίας απέναντι στις διάφορες εθνότητες. Από τον Οκτώβριο του 1916 είχαν προβεί στην προκαταρκτική διανομή της Τουρκίας σε ζώνες επιρροής. Η ελληνική κυβέρνηση θέτει σε διάθεση των συμμάχων της για την επέμβασή τους στην Νότια Ρωσία δυνάμεις του πρώτου σώματος στρατού. Έλληνες στρατιώτες επιβιβάζονται σε πλοία με προορισμό την Κρυμαία για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων αντιφρονούντων που μάχονται τους Μπολσεβίκους. Μετά την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου μεταξύ Αντάντ και Τουρκίας και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1918, μεικτή ναυτική μοίρα του ελληνικού, αγγλικού και γαλλικού στόλου εισέρχεται στα στενά και αγκυροβολεί στην Κωνσταντινούπολη. Στην ελληνική μοίρα που αγκυροβολεί στην πόλη συμπεριλαμβάνεται και η ιστορική ναυαρχίδα των Βαλκανικών πολέμων, το θρηλυκό θωρικτό μας Σαβέροφ. Οι σύμμαχοι εγκαθιστούν συλλογική κατοχή στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο αυτής της κατοχής φτάνει εκεί ελληνικό στρατιωτικό απόσπασμα που γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό από τους πολυπληθείς ομογενείς μας. Την εποχή εκείνη, στο βιλαέτι της Κωνσταντινούπολης, ζουν 370 περίπου χιλιάδες Έλληνες επί συνόλου 1.200.000 περίπου κατοίκων. Ομάδα κριτών του τμήματος της ελληνικής χωροφυλακής μεταφέρεται στο Φανάρι ως φρουρά του Πατριαρχείου. Η ομάδα αυτή στη συνέχεια ενισχύεται και αποτελεί σώμα οργάνων της τάξης στο κέντρο της πόλης και στα προάστια. Αργότερα, το Μάρτιο του 1919, ο αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος επισκέπτεται την πόλη και η ημέρα εισόδου του στην Αγία Σοφία και στο Πατριαρχείο αποβαίνει η ιστορική για τον απανταχού ελληνισμό. Τον Απρίλιο του 1919, οι σύμμαχοι επιτρέπουν την αποστολή ελληνικής δύναμης στη Σμύρνη για την προστασία των εκεί Ελλήνων, κυρίως όμως για να προλάβουν νέες καταλήψεις μικρασιατικών εδαφών από τους Ιταλούς. Αρχηγός της ελληνικής στρατιάς αναλαμβάνει ο αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος. Το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο καθορίζει στα τέλη Οκτωβρίου του 1919 τα όρια της περιοχής Γραμμής Μίλν, που επιτρεπόταν να καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό στην ενδοχώρα της Σμύρνης. Πάνω στη γραμμή Μίλν βρίσκονταν και η αρχαία Σάρδης, όπου δεν αργεί να κυματίσει περήφανα η ελληνική σημαία. Στη συνέχεια, οι επιθετικές ενέργειες των Κεμαλικών κατά των Άγγλων επιδρούν επί των συμμάχων και έτσι το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο δίνει νέα άδεια προέλασης στον ελληνικό στρατό.
στις 20 Ιουνίου του 1920 γνωστοποιείται στο ελληνικό στρατηγείο η άδεια των συμμάχων για πλήρη ελευθερία κινήσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Η ελληνική στρατεία αμέσως προελάβει, δικαιώνοντας τις εκτιμήσεις του Lloyd George και απελευθερώνει προαιώνιες ελληνικές πατρίδες. Στις 28 Ιουλίου του 1920, στη μεγάλη αίθουσα του Δημαρχείου των Σευρών, υπογράφεται η ομώνυμη συνθήκη. Με τη συνθήκη αυτή, η Ελλάδα γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Οι Τούρκοι την υποδέχονται εχθρικά. Στην Ελλάδα, η είδηση της υπογραφής της γίνεται δεκτή με εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Δύο μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης γίνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου στο Παρίσι. Στο Παναθηναϊκό στάδιο γίνεται παλαϊκή συγκέντρωση στρατού και λαού για το γιορτασμό της διπλωματικής νίκης των Σευρών και για την διάσωση του Βενιζέλου από την εναντίον του δολοφονική απόπειρα. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1920 ο βασιλιάς Αλέξανδρος δέχεται δάγκωμα από πίθηκο και πεθαίνει στις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Λόγω του γεγονότος αυτού, οι προγραμματισμένες εκλογές αναβάλλονται για την 1η Νοεμβρίου του 1920. Στις βουλευτικές εκλογές νικούν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου. Ο ίδιος δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής και παίρνει το δρόμο της αυτοεξορίας του στο Παρίσι. Την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο Δημήτριος Ράλης. Στις 9 Νοεμβρίου του 1920 αναλαμβάνει τη διοίκηση της στρατιάς ο αρχιστράτηγος Παπούλας. Στις 22 Νοεμβρίου του 1920 γίνεται δημοψήφισμα και ο λαός αποφασίζει την επιστροφή του έκτοτε του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος τελικά φτάνει στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου του 1920. Μετά την ουσιαστική ακύρωση της συνθήκης των Σευρών από τη συνδιάσκεψη του Λονδίνου με διαταγή του αρχιστράτηγου, καλείται στις 9 Μαρτίου 1921 ο ελληνικός στρατός να καταφέρει το τελευταίο πλήγμα στον αντίπαλο τουρκικό στρατό. Πρώτος αντικειμενικός στόχος, η κατάληψη της σιδηροδρομικής γραμμής Εσκί-Σεχίρ Αφιόν Καραχισάρ. Δεύτερος, η κατάληψη της Άγκυρας. Το τρίτο σώμα στρατού ορίζεται να προελάσει από Προύσα προς Εσκί-Σεχίρ. Το πρώτο σώμα στρατού ορίζεται να προελάσει από Ουσάκ προς Τουμλού Μπουνάρ και στη συνέχεια, μέσω Αφιόν Καραχισάρ ή Κιουτάχιας, να προελάσει συγκλίνοντας και αυτό προς Εσκί-Σεχίρ. Τελικώς, το πρώτο και τρίτο σώματα στρατού, ενεργώντας σε απόσταση μεταξύ τους, δεν πετυχαίνουν τη σύγκλησή τους παρόλες τις ηρωικές τους προσπάθειες. Στις 31 Μαΐου του 1921, αποβιβάζεται στη Σμύρνη ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Γίνεται δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από το στρατό και τους ομογενείς και συγκροτεί πολεμικό συμβούλιο για την εξέταση της στρατιωτικής κατάστασης. Η παρουσία του βασιλιά αναπτερώνει το φρόνημα του ελληνικού στρατού. Οι τουρκικές μεραρχίες, μετά από ισχυρές πιέσεις των ελληνικών πρώτου και δευτέρου σωμάτων στρατού, αναγκάζονται να αποχωρήσουν από την εχειρή τοποθεσία τους Τσαούς Τσιφλίκ και πετυχαίνουν να διαφύγουν με απώλειες σε έμψυχο υλικό και υλικό πολέμου. Ο Κεμάλ φτάνει βιαστικά στις 6 Ιουλίου 1921 στο Εσκί-Σεχίρ και δίνει την ιστορική του διαταγή προς τον Ισμέτ Πασά για συντεταγμένη υποχώρηση σε βάθος 300 χιλιόμετρων με σκοπό αφενός την ανάπτυξη και άρα αδυνάτισμα των ελληνικών γραμμών και την κόπωση των ελληνικών δυνάμεων και αφετέρου για την εξέβρεση πολύτιμου χρόνου προκειμένου να επιτύχει την αναδιοργάνωση των δικών του δυνάμεων. Ο στρατός εγκαταλείπει τις θέσεις του στην Κουτάχια, κατορθώνει έγκαιρα να συμπτυχθεί και εγκαταλείπει και το Εσκί-Σεχίρ.
επιστρέφουν επιθετικά στις 8 Ιουλίου 1921, αλλά αποτυχαίνουν. Υποχωρούν κατακερματισμένοι από το πεδίο της μάχης και αποσύρονται εσπευσμένα πίσω από το Σαγκάριο ποταμό για ανασύνταξη. Η μάχη της 8ης Ιουλίου 1921 τους στοιχίζει βαρύτερες απώλειες που ανέρχονται σε 12.000 άντρες εκτός μάχης. Οι Έλληνες είναι πλέον οι κυρίαρχοι του Εσκισαχήρ. Πανηγυρίζουν και αναπαύονται. Στρατός οπισθοχωρεί λοιπόν πέρα από το Σαγκάριο ποταμό και προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Ο Κεμάλ, για παραδειγματισμό, διατάζει τον απαγχωνισμό κάθε φυγόστρατου και λιποτάκτη. Την 1η Αυγούστου του 1921, οι ελληνικές μεραρχίες αρχίζουν την τελική τους προέλαση. Διαβαίνουν το Σαγκάριο και εισέρχονται στα κάσπεδα της Αλμυράς Σερίμου. Η διαδρομή της άνυδρης και αφιλόξενης αυτής περιοχής υποβάλλει σε σκληρότερες δοκιμασίες στο ελληνικό στράτευμα. Ο Κεμάλ προσπαθεί να εξαντλήσει τις ελληνικές δυνάμεις και δεν διστάζει να υποχωρήσει κι άλλο. Οι Έλληνες αποτυχαίνουν να διανοίξουν την κατεύθυνση προς Άγκυρα. Αρχίζουν να ανησυχούν και να προβληματίζονται για τη συνέχιση του αγώνα. Ο αρχιστράτηγος Παππούλας διατάζει στις 29 Αυγούστου 1921 αναδίπλωση και επαναδιάβαση του Σαγκάριου. Στις 23 Μαΐου 1922 αναλαμβάνει ο νέος αρχιστράτηγος Χαντζιανέστης. Παίρνει την ατυχή απόφαση να καταργήσει το βόρειο και νότιο συγκρότημα και υπαγάγει τα σώματα στρατού απευθείας στη στρατιά στη Σμύρνη. Την Αυγή της 13ης Αυγούστου 1922 αρχίζει η αναμενόμενη μεγάλη αντεπίθεση των Τούρκων. Στις 14 Αυγούστου 1922 επέρχεται η διάρρηξη του μετόπου. Αρχίζει πλέον η δραματική απαγκίστρωση των ελληνικών δυνάμεων από τη Μικρά Ασία. Ο μόνος στόχος τους τώρα είναι να περάσουν γρήγορα και με ασφάλεια στα ελληνικά νησιά. Μετά την εσπευσμένη αποχώρηση του ελληνικού στρατού, αρχίζει το δράμα του άμαχου ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας. Οι Έλληνες αφήνουν για πάντα τις προαιώνιες εστίες τους για να σωθούν. Αρχίζουν κάθε είδους βιοπραγία και βαρβαρότητα. Σκηνές κόλασης εκτελήσονται παντού από όπου διέρχονται οι τσέτες του Κεμάλ.
Τούρκοι φτάνουν στη Σμύρνη και σε λίγο ο Κεμάλ μπαίνει τροπεούχος. Τα τουρκικά πλήθη τον υποδέχονται ως μεσσία τους. Οι Τούρκοι θέλουν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο της Σμύρνης και να διώξουν με κάθε τρόπο από εκεί τους Έλληνες. Δεν αργεί, στις 31 Αυγούστου του 1922, να ξεσπάσει φωτιά στις ελληνικές συνοικίες της πόλης. Ο εμπρισμός είναι προμελετημένος και οργανωμένος. Ο ανταποκριτής του Morning Post τηλεφωνεί τα εξής. Τούρκοι άτακτοι έβαλαν τη φωτιά με τη συνενοχή του τακτικού στρατού και των στρατιωτικών αρχών. Η διευθύντρια της Αμερικανικής σχολής Mills αναφέρει ότι είδε Τούρκους να μεταφέρουν δοχεία πετρελαίου στα σπίτια από τα οποία αναπηδούσαν φλόγες μόλις αυτοί έφευγαν. Καίγεται περιοχή περίπου 4 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, 55.000 οικίες και 5.000 καταστήματα. Αποτεφρώνονται όλοι σχεδόν οι Ορθόδοξοι Ναοί, 117 σχολεία, κοινοτικά και ιδιωτικά, το Αρχαιολογικό και Νομισματολογικό Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και πάρα πολλά ελληνικά ευαγή ιδρύματα. Το ελληνικό στοιχείο συνοστίζεται στην προκυμαία της Σμύρνης και προσπαθεί να περάσει με κάθε τρόπο στα απέναντι νησιά. Οι σύμμαχοι το παίζουν αδιάφοροι παρατηρητές. Όσοι δυστυχείς καταφέρουν να σκαρφαλώσουν στα πολεμικά πλοία των συμμάχων, που να βλοχούν εκεί, πετιούνται στη θάλασσα. Αργότερα, μετά από πυρετώδεις διαβουλεύσεις, ελληνικά πλοία μεταφέρουν αμάχους στα νησιά μας. Πολιτικά πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Ο ηρωικός πλαστήρας, μόλις φτάνει στη Χίο, έχει την πρόθεση μαζί με άλλους στρατιωτικούς να ανατρέψει το Κωνσταντινικό καθεστώς. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1922 εκδηλώνεται η Επανάσταση. Με την προσχώρηση του στόλου λύνεται το πρόβλημα της μεταφοράς των επαναστατών στην πρωτεύουσα. Οι επαναστάτες φτάνουν στην πρωτεύουσα και αποθεώνονται από τον κόσμο. Γρήγορα οδηγούν σε απομάκρυνση του Κωνσταντίνου και παραπέμπουν τους προτέτειους της ήττας σε δίκη. Το στρατοδικείο στις 15 Νοεμβρίου του 1922 ανακοινώνει την ετιμιγορία του, κρίνει όλους τους κατηγορουμένους ενόχους και καταδικάζει τους 6 από αυτούς σε θάνατο που εκτελούνται στο γουδί. Τους διωγμούς των Ελλήνων από τα μικρασιατικά παράλια και την ενδοχώρα της Σμύρνης ακολουθούν οι διωγμοί των Ελλήνων στην περιοχή του Πόντου και η έξοδος των Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη. Οι Έλληνες του Πόντου εκδιώκονται χωρίς καμιά προειδοποίηση. Οι Τούρκοι δεν τους επιτρέπουν να πάρουν μαζί τους παρά ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα. Ο ξεριζωμός των ομογενών μας από τις προαιώνιες αιστείες τους έχει ως αποτέλεσμα την κατακύματα άφιξη τους στην Ελλάδα.
πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί να ανακουφίσει τους ικτρά δοκιμαζόμενους πρόσφυγες. Οι ντόπιοι αρχικά τους αντιμετωπίζουν με γαχυποψία και εχθρότητα. Οι πρόσφυγες έχουν πλούσια τα χαρίσματα της φυλής μας και δεν αργούν να σταθούν στα πόδια τους. Σε λίγο καιρό γίνονται σωτήριο μπόλι της ελληνικής κοινωνίας. Ξυπνούν από το λίθαργο την ελληνική οικονομία. Με την εργατικότητά τους και την ευφυΐα τους κατορθώνουν να πρωταγωνιστήσουν σε κάθε τομέα. Μετά από μακροχρόνιες ζυμώσεις, οι σύμμαχοι αποφασίζουν η συνδιάσκεψη ειρήνης να γίνει στη Λοζάνη. Ο οριστικός διακανονισμός των ελληνοτουρκικών συνόρων είναι το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τη συνδιάσκεψη. Εξετάζεται και το ζήτημα της ανταλλαγής πληθυσμών. Αφού τελειώνουν όλες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ συμμάχων και Τούρκων, στις 24 Ιουλίου του 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης. Οι σύμμαχοι αφήνουν πλέον οριστικά την Κωνσταντινούπολη. Τα κεμαλικά στρατεύματα εισέρχονται θριαμβευτικά στην πόλη. Ο Κεμάλ έχει καταστεί απόλυτος κυρίαρχος της γείτονος. Η Ελλάδα μετά τη μικρασιατική καταστροφή δοκιμάζεται από πολύχρονη πολιτική αστάθεια. Ο Βενιζέλος επιστρέφει στην Ελλάδα το 1927 και αναμειγνύεται ξανά στην πολιτική. Στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928 πετυχαίνει εκλογικό θρίαμβο και ορκίζεται πρωθυπουργός της χώρας. Συμβολή του Βενιζέλου στο διακανονισμό των διαφορών και στην αποκατάσταση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία είναι αποφασιστική. Στις 30 Οκτωβρίου του 1930 επισκέπτεται την Άγκυρα και με τον Κεμάλ Ατατούρκ υπογράφει το διμερές σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σε ανταπόδοση της επίσκεψης Βενιζέλου, ο Ισμέτη Νονού καταφθάνει στην Αθήνα για την επικύρωση του υπογραφέντος συμφώνου. Προς τη μήνυ του Νονού γίνεται εκδήλωση στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έχουν μπει πλέον για τα καλά οι βάσεις για μια νέα ειρηνική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.